Για το εκρηκτικό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, των εκκρεμών συντάξεων, κύριες και επικουρικές, και το ΕΦΑΠΑΞ στην Κρήτη, όπως και σε όλη τη χώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένως έχει καταθέσει ερωτήσεις. Δεν απαντιόνται πολλές από αυτές. Συγκεκριμένα για το θέμα που συζητάμε. Και οι τρεις τοπικές διευθύνσεις του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο έχουν αποψηλωθεί από προσωπικό παρά τις αυξημένες αρμοδιότητές τους που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, στην πληρωμή των επιδομάτων μητρότητας και λογίας, των αναρωτικών αδειών και πολλά άλλα. Το 2010 εργάζονταν 250 εργαζόμενοι, σήμερα εργάζονται μόλις 45, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του νομού Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου. Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία του ΠΕΚΑ με έδρα το Ηράκλειο, που έχουν την ευθύνη και του νομού Λασιθίου, και για το αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στα Χανιά, μολονότι ολοένα και μεγαλώνει ο αριθμός της ανασφάλιστης εργασίας στους χώρους δουλειά. Έχουν μείνει με 9 εργαζόμενους από 28. Και αυτούς τους λιγοστούς τους αποσπούν, τους αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, η οικονομική υπηρεσία που είναι σε επίπεδο περιφέρειας και έχει την ευθύνη όλων των εσόδων και εξόδων των υπηρεσιών της Κρήτης στηρίζεται σε 3 εργαζόμενους, ενώ το οργανόγραμμα προβλέπει 8 υπαλλήλους, ενώ και η υπηρεσία ελέγχου μαύρης εργασίας είναι αποδεκατισμένη. Και σαν να μην έθαναν όλα αυτά, οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι και με το ζήτημα των μετακινήσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία. Οι συνέπειες λοιπόν της υποστελέχωσης αφορούν τόσο την εργασιακή εξουθένωση των υπαλλήλων, αλλά και την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων ανθρώπων του ΜΟΚΘΟΥ με την πολύχρονη καθυστέρηση απονομής συντάξεων παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων. Ακόμα και συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει και έχουν δικαιωθεί στη δικαιοσύνη δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Θα καταθέσω στα πρακτικά την εξώδικη όχληση συνταξιούχων, περίπου 50 συνταξιούχων στο ΕΦΚΑ, για τις σχετικές καθυστερήσεις. Και σας αναφέρω ότι 47 συνταξιούχοι έχουν στείλει εξώδικη καταγγελία στον ΕΦΚΑ, έχουν δικαιωθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, και όμως δεν εκτελούνται. Εκκρεμούν υποθέσεις από το 2010. Εκτός όλων των άλλων, υπάρχει και το άλλο ζήτημα, να εκδίδονται αποφάσεις με αίτηση Σεπτέμβρη του 2022 και να εκκρεμούν οι αιτήσεις του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014 και ούτω καθεξής. Η έκδοση αποφάσεων με το σύστημα Fast Track ευνοεί συνταξιούχους από το 2021 και εφεξής, και καλά κάνουν οι άνθρωποι για να πάρουν τη σύνταξή τους, αλλά αυτό ουσιαστικά γίνεται σε βάρος των παλιών συνταξιούχων. Δηλαδή οι συντάξεις είναι στο σύνολό τους όριμες. Δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία, η fast track διαδικασία που έχετε καθιερώσει. Επιπλέον η διαδικασία με τη συντάξη εμπιστοσύνης οδηγεί πολλούς συνταξιούχους στην αγκαλιά των ιδιωτών με αρκετές συντάξεις να απορρίπτονται από τους μηχανισμούς του ΕΦΚΑ, άλλες να εκαθαρίζονται και άλλες να υπολογίζονται με μικρότερα ποσά και τελικά όλες να λογίζονται ως προσωρινές. Μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση με την καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για να στελεχωθεί πλήρως με μόνιμο προσωπικό η υπηρεσία ΕΦΚΑ στο νομό Ηρακλείου, έκδοση συντάξεων, ΠΕΚΑ, οικονομική υπηρεσία, και για να αναβαθμιστεί η υλικοτεχνική της υποδομή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προκειμένου άμεσα να απονεμηθούν όλες μα όλες οι εκκρεμείς συντάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιοτιμή κύριε Συντιχάκη, πριν να απαντήσω στην ερώτηση σαν τέτοια, αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχουν ερωτήσεις σας τις οποίες δεν απαντώ. Αν είναι δυνατόν, θα μπορούσατε να μου τις αναφέρετε, γιατί δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό το πράγμα, τις απαντώ και αμέσως όλες. Όχι, υπάρχουν γραπτές ερωτήσεις οι οποίες έχετε καταθέσει και δεν τις έχω απαντήσει. Ειλικρινά ζητάω συγγνώμη και θα σας απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Τώρα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά καιρούς από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει στους πολίτες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει ειλικρινής και δεν συνηθίζω να αποκρύπτω ή να ωρεοποιώ την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε όμως και οι δύο, και μάλιστα πολύ καλά, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε καινούργια ούτε εμφανίστηκαν ξαφνικά.
Οποιοδήποτε διαθέτει στοιχειώδη λογική θα μπορούσε να προβλέψει ότι η συγχώνευση πολυάριθμων ασφαλιστικών ταμείων κάτω από μια ενιαία διοικητική ομπρέλα, που μπορεί να ήταν απολύτως αναγκαία, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα από μια μέρα στην άλλη. Τα εγχειρήματα αυτά χρειάζονται χρόνο, σταθερότητα, πόρους και εγρήγορση για να λειτουργήσουν ομαλά. Γνωρίζετε όμως ταυτόχρονα ότι το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά στοιχήματα. Μέσα σε 3 χρόνια έγιναν κυριολεκτικά άλματα και είμαστε πραγματικά περήφανοι για το έργο που έχουμε πετύχει. Να υπενθυμίσω μόνο ότι κατά την περίοδο 2021-2022 εκδόθηκαν 510.000 κύριες συντάξεις έναντι 123.000 το 2019. Να θυμίσω ότι πέρυσι μόνο η διαφορά μεταξύ των αιτήσεων και των αποδόσεων συντάξεων ήταν περίπου 75.000. Δηλαδή 75.000 μειώθηκε το στόκ των εκκρεμών συντάξεων το οποίο αναφέρουμε. Επιπλέον, οι νέες συντάξεις εκδίδονται κατά μέσο όρο πλέον στις 60 μέρες. Συνεπώς, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων έχει επιληθεί σχεδόν στο σύνολό του και τώρα πια το βάρος των ενεργειών μας στρέφεται κυρίως στην έκδοση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων. Αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Συντηχάκη, στις συντάξεις fast track και στις συντάξεις εμπιστοσύνης. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, επειδή το έχουμε ελέγξει αυτό εδώ το πράγμα, η σύνταξη την οποία βγαίνει με τη διαδικασία αυτή, με την οριστική, είναι ακριβώς ίδια. Είναι περίπου στο 80% αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες έχουμε που είναι είτε που προσκομίζει τις καρτέλες του ασφαλισμένου και λέει: Παιδιά, έχω και αυτά επιπρόσθετα. Εκεί, αν δεν το βλέπει απευθείας το σύστημα του ΕΦΚΑ, πράγματι του βγάζει με αυτή την ένδειξη ότι είναι προσωρινή σύνταξη, τα ελέγχουν και πολύ γρήγορα αποδίδεται. Υπάρχει μόνο μία μικρή κατηγορία στην οποία μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση, η οποία να είναι μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Όταν φτάνει εργαζόμενος εκεί, δηλώνει ότι έχει απασχόληση για μια συγκεκριμένη περίοδο για την οποία όμως δεν προσκομίζει αντίστοιχα έγγραφα και εκεί πιθανόν να χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διαδικασία για να εξευρεθούν. Τώρα, για να γυρίσω σε εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, αυτές είναι περίπου 80.000, εκ των οποίων 40.000 υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ ότι θα έχουν εκδοθεί ως το τέλος Φεβρουαρίου. Τώρα, χάρη στη χρήση των ίδιων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και στις κύριες συντάξεις, πύργους ελέγχου, ψηφιοποίηση διαδικασιών κλπ. Ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί και υπολογίζεται ότι τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 15.000 επικουρικές συντάξεις. Δεν έχω ακόμα νούμερα ακριβή για αυτό εδώ. Γιατί ως το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχουν εκδοθεί άλλες 25.000. Επομένως, απομένουν άλλες 40.000, ορισμένες εκ των οποίων πράγματι είναι παρελθόντων ετών. Για αυτούς τους ανθρώπους, για την ακρίβεια όσους έχουν υποβάλει αίτηση πριν από τον Ιούλιο του 2022, ψηφίσαμε, όπως γνωρίζετε, στις αρχές του μήνα διάταξη που προβλέπει ότι ως 15 Μαρτίου θα δοθούν 100 ευρώ για κάθε δικαιούχο, για κάθε μήνα που περιμένει την επικουρική του σύνταξη, 50 ευρώ αν πρόκειται για επικουρική σύνταξη χειρίας ή αναπηρίας, γιατί αυτές οι συντάξεις είναι για χαμηλότερες από ότι είναι οι κανονικές ή επικουρικές. Τώρα, αναφορικά με το προσωπικό του ΕΦΚΑ και τη στελέχωση των διευθύνσεων του νομού Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο υπάρχουν 3 τοπικές διευθύνσεις. Στην πρώτη υπηρετούν 33 υπάλληλοι, εκ των οποίων 6 σε θέση ευθύνης. Στη δεύτερη 41 υπάλληλοι, εκ των οποίων 6 σε θέση ευθύνης και 2 υπάλληλοι στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρκαλοχώριου. Στην τρίτη είναι 42 υπάλληλοι, εκ των οποίων 6 σε θέση ευθύνης και 1 στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μυρών. Στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης, το ΠΕΚΑ, του Μέδρα του Ηράκλειου της Κρήτης, υπηρετούν 12 υπάλληλοι, εκ των οποίων 5 σε θέση ευθύνης. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΚΕΑΟ Ηρακλείου Κρήτης υπηρετούν 9 υπάλληλοι, εκ των οποίων 4 σε θέση ευθύνης. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται όσους έχουν στο Κέντρο Χανίων, αυτό είναι διαφορετική ιστορία. Και τέλος, στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης, το PC Κρήτης, λειτουργούν. Υπηρετούν 6 υπάλληλοι, εκ των οποίων 3 σε θέσεις ευθύνης. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μάλιστα, ο ΕΦΚΑ μας ενημέρωσε ότι βάσει των προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί να προσθεθούν στο δυναμικό του ΕΦΚΑ Ηρακλείου, είναι άλλες 11 θέσεις, είτε πανεπιστημιακής είτε τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτά προς το παρόν. Στα υπόλοιπα ερωτήματά σας θα απαντήσω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε σχέση με τις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει και δεν έχουν απαντηθεί. Σχεδόν οι μισές δεν έχουν απαντηθεί από αυτές τις οποίες έχουμε καταθέσει. Και μπορώ να σας πω 30/7/2020 για τα ζητήματα υποστελέχωσης του υποκαταστήματος στο πρώην Νίκα του Αγίου Μινά Ηρακλείου, 16/2/2021 εκκρεμή συντάξεις πρώην ΟΓΑ και 38/22 απόδοση σύνταξη δικαιούχου του Δημοσίου και 9/12/22 η τελευταία εκκρεμή συντάξη στην Κρήτη, την οποία τη συζητάμε σήμερα ως επίκαιρη ερώτηση. Αυτά έτσι για τα πρακτικά. Τώρα από εκεί και μετά.
Κύριε Υπουργέ, εσείς κάνατε μια γενική αποτίμηση κατά το πρώτο σκέλος της απάντησής σας. Δεν έχω να πω κάτι. Όταν κάνουμε μια συζήτηση περί γενικής αποτίμησης του κυβερνητικού έργου κτλ., θα έχουμε την δυνατότητα να απαντήσουμε. Αλλά και στο δεύτερο σκέλος, που αναφερθήκατε σε ορισμένα στοιχεία, νούμερα για τον ΕΦΚΑ στο νομό Ηρακλείου, δεν αποτελούν απάντηση στο ερώτημα το οποίο σας θέσαμε σε σχέση με το πώς θα επιληθούν αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Στον ΕΦΚΑ Εσταυρωμένου υπάρχουν 3.288 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις μέχρι το 2020, 400 κύριες και 1.120 εκκρεμείς συντάξεις ΟΓΑ. Στο υποκατάστημα της Νέας Λικαρνασσού οι επικουρικές συντάξεις είναι 960 σε εκκρεμότητα και 160 κύριες συντάξεις για το 2022. Οι παλιές επικουρικές που υπερβαίνουν τα 5 χρόνια έχουν εκκρεμότητες, δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία. Είναι πιθανά αυτές οι περιπτώσεις τις οποίες είπατε. Ενώ στο υποκατάστημα του Αγίου Μινά εκκρεμούν 300 κύριες συντάξεις για το 2022. Το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο. Επαναλαμβάνω, οι υπάλληλοι μεταφέρονται διότι δεν επαρκεί το προσωπικό και πρέπει με έναν τρόπο να γίνει ένας εξορθολογισμός, όπως τον λέτε. Και μεταφέρονται από υπηρεσία σε υπηρεσία. Πολλοί δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν εξειδίκευση στην έκδοση των συντάξεων. Μόνο μία έμπειρη υπάρχει. Αυτά σας τα λέω διότι τα λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν τα λέμε, δεν τα βγάζουμε δηλαδή από το κεφάλι μας. Η εμπειρία όμως είναι κομβικό ζήτημα, κρίσιμο για την επιτάχυνση εκδόσεων, για να μην γίνονται λάθη. Χρειάζονται επιπλέον τουλάχιστον 4 με 5 έμπειροι υπάλληλοι. Έτσι τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Εσταυρωμένου, του ΕΦΚΑ Εσταυρωμένου, που έχει πάρει και το κύριο βάρος έκδοση των συντάξεων. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά είπαμε, δυστυχώς υπάρχει μόνο μία έμπειρη. Υπάρχουν προβλήματα και με τις διαδοχικές που κρατάνε χρόνια να εκδοθούν. Μπορεί ο διοικητής του ΕΦΚΑ όταν ήρθε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, να υποσχέθηκε καλύτερες μέρες, αλλά οι συνταξιούχοι έχουν μείνει στον Άσο. Και οι εργαζόμενοι να ζουν το δικό τους μαρτύριο με την υπερένταση και τις υπερορίες στη δουλειά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα φυσικά της πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, παίρνοντας η μία τη σκυτάλη από την άλλη. Ειδικά στο ΠΚΑ Κρήτης, η κατάσταση είναι ζωφερή. Η υπηρεσία του ΠΚΑ συστάθηκε το 2019, αριθμούσε, προσέξτε, 14 άτομα, 8 ελεγκτές στο Ηράκλειο, 6 στο αποκεντρωμένο τμήμα στα Χανιά, αριθμός μικρός για να καλύψει όλη την Κρήτη. Όμως παρά την έλλειψη προσωπικού, οι εργαζόμενοι είχαν ένα θετικό έργο ενάντια στην καταπολέμηση της ανασφάλειας της εργασίας. Αλλά έχει και ένα όριο, υπάρχει και μια οροφή στην εντατικοποίηση της δουλειάς τους, όπως αντιλαμβάνεστε. Σήμερα λοιπόν, λόγω των μετακινήσεων που αποφάσισε η διοίκηση του ΕΦΚΑ και τις οποίες αντιδρούν οι εργαζόμενοι και ζητούν την ακύρωσή τους, έχουν απομείνει 2 ελεγκτές στο Ηράκλειο, 2 για τα Χανιά. Δηλαδή 4 εργαζόμενοι για όλη την Κρήτη. Και από τη στιγμή που για τον όγκο των επιχειρήσεων που υπάρχουν θα έπρεπε να υπηρετούν τουλάχιστον 21 ελεγκτές, μόνο για την Ανατολική Κρήτη, όχι για όλη την Κρήτη, μόνο για την Ανατολική. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η απογύμνωση, αλλά η ενδυνάμωση της υπηρεσίας με προσωπικό. Η απογύμνωση του ΠΚΑ είναι ουσιαστικά το πράσινο φως για τους εργοδότες, για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Δηλαδή η αποδυνάμωσή του συνδέεται με τη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που σκοπό έχει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και τη μετατροπή του σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς τουλάχιστον ζητάμε και αποτελεί πραγματική ανακούφιση και μπορεί να αποτελέσει ανακούφιση για τους συνταξιούχους και που στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις ως ΚΚΕ είναι πρώτον η ενίσχυση των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό, η άμεση απόδοση των συντάξεων και αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις κύριες και υπουργικές με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Συντιχάκη, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μου λίγο τα νούμερα αυτών των ερωτήσεων που είπατε, γιατί όπως πληροφορήθηκα είναι μία η οποία είναι αναπάντητη, οπότε αν υπάρχουν και άλλες θα απαντηθούν κανονικά.
Τώρα, για τη στελέχωση του ΕΦΚΑ, νομίζω σας απάντησα στην πρωτολογία μου και νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημά σας δίνεται από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, από αυτόν εδώ τον υπερβολικά μεγαλύτερο αριθμό συντάξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα υπόλοιπα κομμάτια που έχετε στην γραπτή σας ερώτηση. Πρώτα-πρώτα, ας μην δραματοποιούμε την κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά σε τι χάλι παραλάβαμε τον ΕΦΚΑ και ξέρουμε επίσης πολύ καλά που βρίσκεται σήμερα ο φορέας. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση και γι' αυτά άλλωστε προσπαθούμε καθημερινά. Για παράδειγμα, σε σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή και πάντα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ, υλοποιούνται διαρκώς δράσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και ψηφιοποίησης της έγχαρτης πληροφορίας. Ναι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι οι υλικοτεχνικές υποδομές του οργανισμού, ιδίως οι ψηφιακές, χρειάζονται αναβάθμιση. Το έχω επισημάνει επανειλημμένως σε συναντήσεις με εργαζόμενους του φορέα. Όμως οι προσπάθειές μας στο συγκεκριμένο τομέα είναι συνεχείς και ήδη βλέπουμε αποτελέσματα. Ειδικά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης της Κρήτης, το 2021 έγινε η αντικατάσταση 253 υπολογιστών με νέους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός προκειμένου να προμηθευτεί ο ΕΦΚΑ 5.000 νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πολλοί από αυτούς θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας υπολογιστών, πολλοί από τους οποίους είναι και στην Κρήτη. Επιπλέον, από το διαγωνισμό για την προμήθεια 2.187 νέων πολυμηχανημάτων, που επίσης τρέχει αυτή τη στιγμή, τα 150 θα διατεθούν σε υποκαταστήματα της Κρήτης και εκτιμούμε ότι θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των αντιστοίχων υπηρεσιακών δομών. Κύριε Σεντιχάκη, το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί το τελευταίο διάστημα είναι πολύ μεγάλη για να περάσει απαρατήρητη. Επιπλέον, η διοικητική αναδιοργάνωση του φορέα οδηγεί σε καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, οδηγεί πέραν όλων των άλλων και σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί διαλειτουργικότητας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στις τοπικές διευθύνσεις και να αποφευθεί η ταλαιπωρία τους. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχει ήδη συντελεστεί πολύ σημαντική πρόοδος. Δεν θα αρνηθώ σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν ακόμα διοικητικές αρρυθμίσεις σε διάφορα επίπεδα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα και αστοχίες που ταλαιπωρούν και τους πολίτες και τους εργαζόμενους του φορέα. Γνωρίζω όμως ταυτόχρονα και από πρώτο χέρι πως για την εξάλληψή τους καταβάλλεται συστηματική, καθημερινή και εργώδης προσπάθεια. Σκοπεύουμε να παραμείνουμε προσελωμένοι σε αυτό το στόχο, ώστε ο ασφαλιστικός φορέας της χώρας να γίνει μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ρόλου του. Σας ευχαριστώ πολύ.